Για τις συνθήκες που επικρατούν στις εστίες όπου διαμένουν φοιτητές και σπουδαστές του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκαν σε συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Αντιπροσωπεία Φοιτητών και ζήτησε την παρέμβαση της Περιφέρειας. Έχουμε αποφυθεί και στη διοίκηση και στο Υπουργείο και ουσιαστικά ζητάμε να μπει άμεσα μετέλος του ΤΕΙ, αλλά και στις εστίες, γιατί το υπόβλημα είναι σε όλο το ΤΕΙ. Αφού δεν έχουμε πετρέλαιο, οι φοιτητές αναγκαζόνται να κάνουν τα μαθήματά τους σε παγωμένες αίθουσες, στα εργαστήρια. Και όσο αφορά το θέμα των εστιών, ζητάμε να μπουν, να ενοικιαστούν άμεσα δωμάτια για τους εστιακούς, μέχρι ώστε να φτιαχτούν οι εστίες και να προχωρήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες. Οι φοιτητές που διαμένουν στις εστίες ζητούν να μπει άμεσα πετρέλαιο ώστε να μπορέσουν να ζεσταθούν, καθώς αναγκάζονται να χρησιμοποιούν θερματικά σώματα τα οποία υπερφορτώνουν το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, δημιουργώντας μεγάλες πιθανότητες για πυρκαγιά. Το πρόβλημα με τη θέρμανση υπάρχει και εδώ και 2 χρόνια. Οι φοιτητές υποστήριξαν ότι το Συμβούλιο του ΤΕΙ αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας των εστιών και ανακοίνωσε στους 210 φοιτητές που διαμένουν εκεί να εγκαταλείψουν ως την 1η Μαρτίου τις εστίες. Εντάξει, το πρόβλημα είναι εδώ και ένα μήνα γνωστό. Αυτή τη στιγμή 210 φοιτητές, σπουδαστές του ΤΕΙ που είναι οικότροφοι στις εστίες, διώχνονται από εκεί πέρα με το πρόσχημα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος για την ίδια τη ζωή. Από τη στιγμή που χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές, δεν έχει πετρέλαιο και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι έχει δοθεί διορία μέχρι αρχές Μάρτη να φύγουν αυτοί οι σπουδαστές από εκεί πέρα, αλλά χωρίς να έχει, ας πούμε, μπει συγκεκριμένο πού θα πάνε αυτοί οι σπουδαστές να διαμείνουν όσο καιρό διαρκέσουν οι εργασίες μέσα στις εστίες και δεν υπάρχει συγκεκριμένο διάγραμμα για τις επισκευές των εστιών. Πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα τελειώσουν. Δηλαδή είναι στον αέρα αυτοί οι σπουδαστές και εδώ να έχουμε και στα υπόψη ότι είναι σπουδαστές που και οικονομικά προβλήματα έχουν οι γονείς τους, δεν έχουν λεφτά να τους δώσουν και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι σαν να τους λένε ότι σταμάτα να σπουδάζεις. Από την περιφέρεια σήμερα τι ζητά? Εμείς ζητήσαμε να πάρει άμεσα μέτρα η περιφέρεια. Δυστυχώς για άλλη μια φορά ακούσαμε αυτό που ακούμε εδώ και πολύ καιρό, γιατί έχουμε κάνει και προηγούμενες κινητοποιήσεις και στο Υπουργείο και στο Πρόεδρο του ΔΕΗ και λέει ότι το ζήτημα είναι διαδικαστικό. Θα στείλουμε μια επιστολή, θα κάνουμε τέλος πάντων. Δεν ξέρω εγώ πώς θα το δούμε λίγο καλύτερα. Εγώ το ζήτημα είναι απλό, είναι άμεσο το ζήτημα. 1 του Μάρτη θα φύγουν αυτοί οι σπουδαστές, συγκεκριμένα πού θα πάνε και πότε θα δημιουργηθούν οι εστίες, θα λειτουργήσουν ξανά. Τέτοια απάντηση δυστυχώς δεν πήραμε. Τώρα στη θέρμανση που είναι ένα από τα αιτήματά σας που κάνατε χθες και τη διαμαρτυρία, είπατε ότι είστε 2 χρόνια χωρίς θέρμανση και ότι η διαδικασία έχει μπλοκάρει λόγω της περιφέρειας. 2 χρόνια και βάλε. Είναι χωρίς θέρμανση αυτή τη στιγμή το ΤΕΙ και τώρα γιατί έχει μπλοκάρει έχουμε ακούσει πολλά, τέλος πάντων είναι στο ελεκτικό συνέδριο αυτή την απάντηση, παίρνουμε εκεί το ζήτημα, τα χρήματα υπάρχουν μας λένε, τέλος πάντων είναι γραφειοκρατικό λένε αυτοί, εμείς λέμε το ζήτημα είναι ξεκάθαρο ζήτημα βούλησης. Από τη στιγμή το 2015 αυτή η χώρα μπορεί να προσφέρει πετρέλαιο στους σπουδαστές να κάνουν με αξιοπρέπεια τα μαθήματά τους. Εμείς λέμε σαν φοιτητές ότι μπορεί. Άρα να το κάνουν. Δεν μας ενδιαφέρει από πού θα πάνε να βρουν πετρέλαιο. Ας το βρουν και από τη Βενεζουέλα άμα θέλουν. Το ζήτημα είναι να λυθεί αυτό το ζήτημα. Τη συμπαράστασή τους στα αιτήματα των φοιτητών εξέφρασαν περιφερειακοί σύμβουλοι επισημένοντας ότι θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. Σαφώς είμαστε αλληλέγγυοι στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Απλά εμείς επιπροσθέτως ζητήσαμε η ομοθυμία του Περιφερειακού Συμβουλίου να εκφραστεί με τη μορφή απόφασης και επίσης ζητήσαμε την προσωπική πολιτική παρέμβαση τόσο του Περιφερειάρχη όσο και του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που εκφράζει την ομοθυμία των συναδέλφων για επιτάχυνση του προβλήματος. Και βέβαια ζητήσαμε μια άμεση προσωρινή λύση μέχρι ότου οριστικά να λυθεί. Με την επισήμανση όμως να μην γίνει αυτό που συνηθίζεται στην Ελλάδα, δηλαδή ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Είναι μια εντελώς απαράδεκτη κατάσταση που χρονίζει όχι απλώς εβδομάδες, ημέρες ή μήνες, που και έτσι να ήταν θα υπήρχε ένα πρόβλημα. Μιλάμε τώρα για 3ο χρόνο, σε μια απαράδεκτη κατάσταση όπως ακριβώς εσείς την περιγράψατε. Αφορά τους 16.000 σπουδαστές, αφορά τους διδάσκοντες, τους διοικητικούς υπαλλήλους και παρόλα αυτά. Όλοι κρύβουν το κεφάλι στην άμμο, σαν στρουθοκάμιλη, αποποιούμενοι όλες τις ευθύνες τους και τελικά επί 3 χρόνια συνέχεια οι επικεφαλής του Ελεκτικού Συνεδρίου, προφασιζόμενοι για μας, νομικίστικα δηλαδή τα τερτύπια αυτά που λέμε, προφασιζόμενοι ότι δεν είναι σύνομο, τελικά δεν εγκρίνει την διάθεση, την έγκριση του ποσού για το πετρέλαιο και τα παιδιά ζουν.
κάτω από αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες. Σε λιγότερο από ένα μήνα όμως περισσότεροι από 200 φοιτητές θα είναι εκτός εστίας. Αυτό είναι ένα... Πολύ σωστά. Αυτό είναι ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που πρέπει να λυθεί σε περίπτωση που πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα έργα και πρέπει να γίνουν απαραίτητα έργα στις εστίες. Πρέπει εκ των προτέρων και όχι να κυνηγάμε τη λύση έχοντας τα παιδιά παρατημένα δεξιά-αριστερά, να έχει προβλεφθεί η λύση η οποία θα είναι να νοικιαστούν δωμάτια ή σε ξενοδοχεία ή σε σπίτια ή σε πολυκατοικίες, ούτως ώστε να στεγαστούν τα παιδιά.